Ο Κλέαρχος είναι μαζί μας. Καλημέρα, Κλέαρχε. Καλημέρα σας. Πώς είσαι? Μια χαρά, όλα ωραία. Πολύ καλός ο καιρός ξεκινάει σήμερα. Μπράβο. Έχουμε όμως επιμένει η αστάθεια. Θα έχουμε και βροχές σε καταιγίδες. Θέλει προσοχή. Θα έχει μπουρίνι σήμερα. Θα έχει και μπουρίνι και εδώ στην Αττική. Τι ώρα? Θα ξεκινήσουμε γύρω στις 2 με 3 η ώρα. Εκεί θα ξεκινήσουμε το φαινόμενο από τα βόρεια τμήματα του νόμου. Σιγά σιγά θα επεκταθούμε και στα υπόλοιπα τμήματα. Εμείς πού να μην είμαστε 2 με 3 η ώρα με τον Μπουρίνι? Εξαρτάται. Όχι, λέω, πού θα ρίξεις τον Μπουρίνι? Τα έντονα φαινόμενα θα είναι κυρίως γύρω-γύρω από τους ορεινούς όγκους. Δηλαδή Πεντέλη, Μητός, Πάρνηθα και προς τα κεντρικά τμήματα. Ο Γιάννης που θα πάει μπάνιο να πάει τώρα. Ρούχα να πλώσω έξω στη βεράντα. Από το μεσημέρι και μετά όχι. Από το μεσημέρι και μετά όχι. Οπότε μέχρι το μεσημέρι και Αθήνα. Έτσι λέει. Αφού Πεντέλη λέει. Όχι, θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από Πεντέλη, Πάρνηθα, Μήτου και σιγά σιγά θα επεκταθούν και προς τα κεντρικά τμήματα. Εδώ στα ανατολικά λιγότερο. Αλλά θα γίνει αισθητή έτσι αυτή η αλλαγή. Δεν απλώνουμε σήμερα, στο αύριο. Καλύτερα και αύριο. Καλύτερα και αύριο. Αν και αύριο πάλι θα έχουμε σταθεί. Δηλαδή μεσημέρι, απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα. Μας πήγαινε. Βράδυ άπλωσε τα. Βράδυ άπλωσε τα. Έχει γρασία το βράδυ. Δεν πειράζει, φίλε, έλα τώρα. Έχουμε όμως καλά νέα για το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει η θερμοκρασία, υποχωρεί και αστάθεια. Θα προσεγγίσουμε του 37-38 βαθμού Κελσίου. Είναι καλό αυτό, θα πάει 38 βαθμού. Καλό είναι. Ρε φίλε, τι είναι καλύτερο το καλοκαίρι, να έχει 40 βαθμού ή να βρέχει? Προσωπικά καλύτερα είναι να έχει δροσιά και να έχει λίγες βροχές. Εξαρτάται που είσαι. Είναι βασικό αυτό. Άμα είσαι στη θάλασσα, είναι καλά. Άμα δεν μπορεί να κοιμηθείς το βράδυ με 38, καλύτερα να ρίξεις μια βροχούλα να δροσίσει. Σωστά. Μην είμαστε και άρρωστοι. Βροχή δεν θέτε. Ζέστη δεν θέτε, τι θέτε. Σωστό. Πάντως να σημειώσουμε ότι την Κυριακή το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατέγραψε πάνω από 10.000 κεραυνούς. Είχαμε δηλαδή πολύ έντονη αστάθεια και θέλουν προσοχή κεραυνοί, γιατί όσοι ας πούμε κάνουν μπάνια στη θάλασσα κτλ. Ενδέχεται να έχουμε προβλήματα με αυτή την εξέλιξη. Γι' αυτό και θέλει έτσι μια προσοχή σε αυτήν την αστάθεια. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα λοιπόν η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Σταδιακά όμως και κυρίως μεσημέρι απόγευμα θα αρχίσει να συννεφιάζει στα ηπειρωτικά αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Νοτιοανατολικού Αιγαίου και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα που τοπικά κυρίως στον ηπειρωτικό χρωμό της χώρας μας δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Προσοχή γιατί ενδέχεται τα φαινόμενα να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι στα πελάγια μας δεν θα δημιουργούν προβλήματα τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο. Θα επικρατεί ένα βόρειο ρεύμα στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα προσεγγίζουμε στα κεντρικά και νότια τμήματα ακόμη και τα 6 μποφόρ. Το γνωστό μας δηλαδή μελτέμι για την εποχή που διανύουμε. Και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, γύρω στους 33 με 34 στην υπόλοιπη χώρα. Καλύτερη κατάσταση μέσα στο Αιγαίο εξαιτίας βέβαια των βοριάδων. Δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα εδώ για την περιοχή της Αττικής πώς έχει εξέλιξη. Θα ξεκινήσει λοιπόν ο καιρός με ηλιοφάνεια. Σταδιακά όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα που τοπικά δεν αποκλείται να έχουν κέντρο χαρακτήρα. Οι άνεμοι στα ανατολικά τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα προσεγγίζουν τα 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ προς το Κάβο Ντόρο και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε γύρω στους 23 με 25 στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε λοιπόν να δούμε και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι λίγες συννεφιές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σιγά σιγά θα αυξηθούν και προς το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες και εδώ τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι ισχυρά και ίσως συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό δεν θα δημιουργούν προβλήματα μέχρι 4 μποφόρ, μια θαλάσσια αύρα εκεί προς το απόγευμα. Και ο υδράργυρος αυτή τη στιγμή στη συμπρωτεύουσα ξεκινάει από τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και θα καταλήξουμε στους 31 με 32 αργά το μεσημέρι.